Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε άλλη μια εκπομπή Futsal Unlimited από τον Alpha Sports TV, την μοναδική διαδικτυακή τηλεόραση στην Κύπρο. Η ένατη αγωνιστική του προαθλήματος Futsal συνεχίζεται το διήμερο 5η και Παρασκευή 24 και 25 Νοεμβρίου με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας, το παιχνίδι στην Δερίνια μεταξύ του Δημητράκη Χριστοδούλου και τον Αποέλ 2-2. Ο Αποέλ προηγήθηκε 2-0 μέχρι το 28 λεπτό, όμως με δύο τέρματα η γηπεδούχος ομάδα στο 34 και στο 39 πήρε την απρόσμενη για τους κλείστους ισοπαλία. Η Ομόνια Ραράτ κέρδισε εύκολα την απελευθέρωση με 8-0. Η Ανόρθωση επικράτησε εύκολα τη ΑΕΚ Λάρνακας με 4-0, ενώ στο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε ζωντανά από τον Alpha Sports TV, η ΑΕΛ κέρδισε 10-2 τον Εθνικό Λαχτιόν. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου με το παιχνίδι μεταξύ Ελπίδας, Τρομερίτη και ΑΕΚ Σωτήρας. Στην βαθμολογία, η ΑΕΛ μετράει το απόλυτο, η μοναδική ομάδα χωρίς απώλεια βαθμών, 8 νίκες σε 8 παιχνίδια και 24 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ομόνια Ραράτ με 21 βαθμούς σε 9 όμως αναμετρήσεις. Η Ανόρθωση με ένα αγώνα λιγότερο έχει 21 βαθμούς. Στην ισοβαθμία οι πράσινοι προηγούνται λόγω της νίκης στον μεταξύ τους αγώνα. Ενώ στην τέταρτη θέση ο Αποέλ με 16 βαθμούς έμεινε λίγο πίσω η ομάδα της Λευκοσίας μετά και την ισοπαλία στην Δερίνια. Η ΑΕΚ Λάρνακας ακολουθεί με 12 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Ο Εθνικός Λαχτιόν παρέμεινε στην έκτη θέση με 9 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΜΕΚ Καψάλου. Η ΑΕΚ Σωτήρας στους 7 βαθμούς, ο Δημητράκης Χριστοδούλου Δερίνια στους 5, η Ελπίδας Τρομερίτη στους 3 και η Απελευθέρωση στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Στον πίνακα το σκόρερ ο Φάμπιο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Εθνικό Λαχτιόν, παραμείνει όμως πρώτος με 21 τέρματα. Στην δεύτερη θέση ο Άγγελος Περικλέους. Ανέβηκε ο διεθνής φουτσαλιστής της ΑΕΛ. Στην τρίτη θέση του πίνακα ο Αλεξάνδρ Τόμιν της ΑΕΚ Σωτήρας με 13 γκολ. Τόμιν ο οποίος αγωνίζεται απόψε με την Ελπίδα Στρομερίδη. Ενώ την πεντάδα οκληρώνει Ρονίνιο της ΑΕΛ με 11 τέρματα και ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς της Ανόρθωσης και αυτός με 11 γκολ. Η 10η αγωνιστική συνεχίζεται την 5η 15 Δεκεμβρίου με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ Λεμεσού. Ενώ την ίδια μέρα έχουμε τις αναμετρήσεις Εθνικός Λαχτιόν Δημητράκης Χριστοδούλου, Ομόνια Ραράτ Ελπίδας Τρομερίτη και ΑΜΕΚ Καψάλου ΑΕΚ Λάρνακας. Η 10η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 του μήνα με την αναμέτρηση μεταξύ της Απελευθέρωσης και του ΑΠΟΕΛ. Ενδιάμεσα έχουμε δράση στο κύπελλο με τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την Ανόρθωση στην επανάληψη του περσινού τελικού της διοργάνωσης. Η ΑΜΕΚ Καψάλου με την ΑΕΛ κοντράρονται στο Σπύρος Κυπριανού. Η Ελπίδα Στρομερίτη αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας και την 3η 29 Νοεμβρίου η Ομόνια Ραράτ φιλοξενεί τον Δημητράκη Χριστοδούλου Δερίνιας σε ένα φύροπο παιχνίδι όπου η Δερίνια θα ευελπιστεί να κάνει δεύτερη ζημιά στο ομάδα της Λευκοσίας μετά από την ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Εθνικό Λαχτιόν, το οποίο έληξε με νίκη 10-2 για τους κίτρινους της Λεμεσού. Βλέπουμε εδώ το τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα με την σημαία με το έμβλημα της ΑΕΛ να παίρνει θέση σιγά σιγά στο παρκέ και τους διαιτητές μαζί με τους φουτσαλιστές των δύο ομάδων. Σταύρος Χατζηπαναγής, ο πρώτος διαιτητής, παίρνει την μπάλα από το πόντιουμ. Δίπλα του ο Στέφανος Ριαλάς, ο δεύτερος διαιτητής. Και οι φουτσαλιστές της ΑΕΛ και του Εθνικού Λαχτιόν έχουν παντήσει το παρκέ. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το ενδιαφέρον αυτό παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος φούτσαλ. Ραμάτα στον Ρονίνιο. Κάνει το σιούτο Ρονίνιο και ανοίγει το σκορ. 1-0 για την ΑΕΛ στο 7ο λεπτό. Με τον Βραζιλιάνο Ρόναλντ Ματέους Ντασίλβα, ο Ρονίνιο να ανοίγει το σκορ στο Σπύρος Κυπριανού. Ο Φάμπιο, ίσως ο κορυφαίος όλων. Ωραία πάσα από τον Ραμάτα. Το 2-0 για την ΑΕΛ με τον Νικόλα Τσαγανιά. Περικλέους
Βρήκε λίγο χώρο, έκανε το σιούτ. Στην δεύτερη προσπάθεια ο Άγγελος Περικλέου σκοράρει. Καταιγισμό τερμάτων τα τελευταία λεπτά στο Σπύρος Κυπριανού. Η ΑΕΛ προστά με 3-0 με το πρώτο σημερινό τέρμα του Άγγελου Περικλέους. Το μόνο που του λείπει είναι το κυπριακό διαβατήριο για να θεωρείται και επίσημα Κύπριος, ο Ταουφίκ Ρίφκι. Η ΑΕΛ που δεν λέει να κοπάσει με την προσπάθεια για γκολ. Ο Ρίφκι, ωραία assist. 4-0 με τον Άγγελο Περικλέους να σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο παιχνίδι στο 10ο λεπτό. Ωραία πάσα δεξιά από τον Ρονίνιο που στην συνέχεια μπήκε στην πορεία της μπάλας μετά το σιούτ από τον Παναγιώτη Στεριόπουλο. Σκοράρει ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο του τέρμα. 5-0 προβάδισμα για την ΑΕΛ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρονίνιο. Με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΛ Εθνικός Λατσιών να ξεκινάει σε πολύ λίγο, εμείς θα πάρουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Φάμπιο Αγουιάρ, τον Βραζιλιάνο Αστέρα της ΑΕΛ, ένα από τους καλύτερους φουτσαλιστές που ήρθαν ποτέ στην Κύπρο. Φάμπιο, I just said that you're one of the best futsal players ever come to Cyprus, and not only because of your appearance this season with 21 goals, you're the top scorer in this championship, but because of your career. You've played in the Final Four of the UEFA Futsal Cup. So first of all, how did you end up in Cyprus? So first of all, thank you very much for the words. And I came with my wife here in Cyprus mostly because of the personal life, you know, because we knew they have a very good quality of life here, it's true. And she was just pregnant. We just had our first son. Yes. And mostly because of this, and we want a new goal, you know. A new beginning. And we want to try, and we had another offers, but this was more interesting for us. Ρωτήσαμε τον Φάμπιο πώς ακριβώς κατέληξε στην Κύπρο ένας φουτσαλιστής με αυτές τις περγαμινές. Ήθελε κάπου με υψηλή ποιότητα ζωής, μια νέα αρχή. Και της επέλεξαν την Κύπρο, που μαζί με τον νεογέννητο του, τον γιο, δύο μηνών, το μωράκι, το οποίο βρίσκεται εδώ στην κερκίδα μαζί του. So, big change in your life with your newborn son. Yes, very big change. Now the night. Do you sleep at all? Sometimes my wife now, she's not working, of course, and this is helping a lot, and she helps. If it wouldn't be her, I don't know, because we have some rules, and like for example, before the day of the match, I can have one night of good sleep, you know, and yes. This is doesn't look like, but this helps very much. But it's very nice to have a son. Ρωτήσαμε για το μωρό, αν κοιμάται. Εντάξει, ευτυχώς λέει έχει τη βοήθεια της συζύγου του που τον στηρίζει. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Εν τω μεταξύ όμως, έχοντας τον Φάμπιο, να τον αξιοποιήσουμε όσο γίνεται. So Fabio, I'd like to give you one more question. I know the game has started, but it's not always you have the chance. You're usually inside the court. You are injured. Is everything okay, and when will you be back? No, in the second last match, I had a normal, it was an accident. Yes. And my foot went a little bit to the side, and I feel a little bit pain inside my knee. Mm-hmm. But I wasn't playing the last match against Apoel. I did my best, was not 100%, but I could help. But you scored 5 goals. Yeah, but without my colleagues in the team, I couldn't make this. If it was me, it could be another player. And I'm okay, but we choose today to relax to play Monday. Ρωτήσαμε για τον τραυματισμό, είμαι ok, αποφάσισε σήμερα να κρατήσει λίγο εκτός τον εαυτό του, να μην ταλαιπωρήσει το πόδι του, αν και τραυματία σκόραρε 5 γκολ, όμως μας είπε ότι κερδίσαμε λόγω της ομάδας και όχι των τερμάτων. Σεμνός ο Φάμπιο, και ενώ ο Ραμάτα σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ το 6-0 για την ΑΕΛ. Φάμπιο, thank you very much, I'll let you watch the rest of the game and all the best in the rest of the season. Okay, thank you very much. Παντίκης δεν μπορεί να πασάρει στο στόχο που ήθελε, όμως διόρθωσε το λάθος του και ξεκινάει την επίθεση. Πολύ ωραία πάσα από τον Παντίκη, τον γκολ από τον Χρήστο Βασιλείου. 6-1 μειώνει ο Εθνικός Λατσιών στο 24ο λεπτό.
της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Βασιλείου με τα κουνάκι μετά από την πάσα, την εξαιρετική πάσα από τον Σάκη Πατίκη. Έχουν συμπληρωθεί 5 λεπτά στο παιχνίδι μας. Η ΑΕΛ η οποία σκοράρει με ένα πανέμορφο τέρμα με τον Άγγελο Περικλέου στο τρίτο του σήμερα στο παιχνίδι, πίσω από την Σέντρα, πίσω από τον συμπαίχτη του Φάμπιο. Και άλλο γκολ για την ΑΕΛ με τον Νικόλα Τσαγανιά. Ο αρχηγός σκοράρει το δεύτερο του σημερινό τέρμα, το 8ο για την ΑΕΛ. Γκολ 9-1 για την ΑΕΛ με τον Νίκο Χατζηγεωργίου να σκοράρει στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αραράτ αναγκάστηκε να εντοπιθεί με τη Ομόνια για να διατηρηθεί εν ζωή. Η ΑΕΛ πετυχαίνει το 10ο της τέρμα σήμερα με τον Ρονίνιο στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος Ρονίνιο σκοράρει το τρίτο του σημερινό γκολ. Να δούμε αν η ΑΕΛ καταφέρει να ισοφαρίσει και να ξεπεράσει το ρεκόρ σκοραρίσμα σε μια βραδιά. Ο Εθνικός όμως που μειώνει. Εμείς κλείσουμε σιγά σιγά την μετάδοσή μας. Το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Εθνικό Λατσιόν ήρθε κοντά σας από τον Alpha Sports TV, την μοναδική διαδικτυακή τηλεόραση της Κύπρου. Πρώτος καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο διεθνής φουτσαλιστής της ΑΕΛ, ο Άγγελος Περικλέους, ένας φουτσαλιστής ιδιαίτερα γνωστός στο κυπριακό κοινό, πρωταθλητής το 2012 με την ΑΕΛ του Πάμπου Χριστοδούλου, στη συνέχεια έπαιξε στον Εθνικό Άχνας και στην Ερήμη στην δεύτερη κατηγορία, πριν το γυρίσει στο φούτσαλ το 2014. Από τότε αγωνίζεται με την ΑΕΛ και διαπρέπει, έχει κληθεί και πρόσφατα στην Εθνική Κύπρου. Άγγελε, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Ηρώδοτε, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Να πάμε να δούμε πρώτα τις δικές σου σκέψεις για το παιχνίδι με τον Εθνικό Λατσιόν, το οποίο μετέδωσε ζωντανά ο Alpha Sports TV. Είχατε απουσίες, δύο σημαντικές απουσίες, ο τερματοφύλακας σας ο Χρήστος ο Κωνσταντίνου και ο Φάμπιο. Γενικά εσείς πώς διαχειριστήκατε το παιχνίδι έχοντας αυτές τις απουσίες? Όπως πολύ σωστά ανέφερες, είχαμε δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Τον πρώτο σκορ του πρωταθλήματος, τον Φάμπιο, και τον τερματοφύλακα, ο οποίος ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ κάνει μια εξαιρετική παρουσία. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια φέτος είναι δύσκολα. Και ο λόγος που εμείς βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε είναι γιατί ήταν τελειωμένοι όλα με την ίδια σοβαρότητα. Ξέραμε ότι αν δεν πήξαμε την απαραίτητη σοβαρότητα χθες το παιχνίδι, η νίκη που κάναμε με τα ΠΟΕΛ δεν θα ήσχε. Γι' αυτό βάζαμε ένα άκρη σοβαρή, να μπούμε μέσα να ζητήσουμε γρήγορα το παιχνίδι και νομίζω έτσι πράξαμε και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Εσένα είδαμε αρκετά ανταγωνιστικό, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και στη διάρκεια της σεζόν. Αγωνίζεσαι με πάθος, είχες κάποιες στιγμές με σκληρά μαρκαρίσματα. Γενικά εσύ πες μας λίγο πώς ζεις τα παιχνίδια, πώς αισθάνεσαι εσύ στο παρκέ. Καταρχήν θεωρώ ότι για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα και για την ομάδα, αλλά και για σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να τα δίνεις όλα. Αν δεν τα δίνεις όλα, δεν να έχεις τα αποτελέσματα που θες. Αυτό είναι ο στόχος μου σε κάθε παιχνίδι. Πρώτο μέρημα μου είναι η καλή μου παρουσία που θα βοηθήσει την ομάδα και τους παίκτες μου να έχουν και αυτή καλύτερη παρουσία και καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι μείνω πάντα να δίνουμε αυτό. Αυτό κάνω πάντα και αυτό θα κάνω μέχρι να φτάσει το δώσιο. Η ΑΕΛ με 8 στα 8 είσαστε η μόνη ομάδα χωρίς απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα. Στο τέλος της ημέρας, και αν αναλογιστούμε ότι η ΑΕΛ έχει πλέον θεωρηθεί ως το μεγάλο φαβορί, αν δεν κατακτήσει τους δύο τίτλους, θα θεωρηθεί αποτυχία για εσάς? Να σας πω, είναι λίγο ευκαιρία, είναι λίγο παγίδα και να εξηγήσω γιατί. Μια ομάδα για προηγούμενα χρόνια έχει κάνει προϋπολογισμό με πολύ ποιοτικούς ξένους για να χτίσει τα προθήματα. Και στο τέλος, κατάφερε να πάρει τα ΠΟΕ. Χτίζοντας έτσι τα τελευταία τρία χρόνια μια δυναστεία. Όμως δεν είναι εύκολο καθόλου, ειδικά με τον τρόπο που είναι φέτος το πρωτάθλημα. Ενώ που τελειώνει και εντάξει είναι τα πλέον και δεν μετράνε οι βαθμοί. Το θέμα είναι να χτίσει
σε συνεχή στο έρθιμα έδρας. Θεωρώ ότι θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί μια μέρα να μην βρεθείς σε καλή κατάσταση σαν ομάδα μπορεί να σου στοιχίσει. Μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή πιο σταθερή ομάδα και να αποδείξαμε ότι ναι, μπορούμε και να κατακτήσουμε τον τίτλο, γιατί όντως έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Όμως τίποτα πραγματικά δεν είναι εύκολο, γιατί δεν μπορείς κιόλα να υποτιμήσεις την ιστορία που κρύβουν οι άλλες ομάδες πίσω τους, Ομόνια, Αποέλ, Ανόρθωση κλπ. Άρα για να κατακτηθεί αυτή, δεν ξέρω αν είναι αποτυχία ή αν θα είναι αποτυχία να μην πάρουμε τους δύο τίτλους. Σίγουρα όμως μπορούμε να τους πάρουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Εσύ από την πλευρά σου κάνεις μια εξαιρετική σεζόν φέτος. Είσαι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα, όμως η γενική σου παρουσίαση, μια ομάδα μάλιστα με τρεις εξαιρετικού επίπεδου ξένους, είναι καταλυτικής σημασίας. Πες μας λίγο για την αναγέννησή σου μέσα από το άθλημα του φούτσαλ, ειδικά από τη στιγμή που προέρχεσαι από το ανοιχτό ποδόσφαιρο. Να σας πω, όταν βάζα να ασχοληθώ με το φούτσαλ, ήταν εντελώς ξαφνικό. Για αίσθηση, εγώ πήγα στο φούτσαλ για να κάνω κάποιες προπονήσεις μέχρι να πρόβα, μέχρι το καλοκαίρι που είχα βγει για την τελευταία ομάδα που αγωνιζόμουν και τόσο πολύ μου άρεσε που είπα ότι νομίζω εδώ θα συνεχίσω την οποιαδήποτε καριέρα όπως θα να χτίσω. Τώρα, κάθε χρονιά θέλω να είμαι καλύτερα από την προηγούμενη. Αυτό προσπαθώ. Πάντα, όπως είπα και πριν, δίνω το μαλλιό με αυτό. Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συμπαίκτες και οι ξένοι μου ότι είναι όντως όσο άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, αλλά έχουν και πραγματικά εξαιρετική Κύπρια που έχουν χτίσει τόσα χρόνια που αγωνιζόμαστε ξένους. Αυτό είναι μια εμπειρία και περισσότερο ως για το άθλημα να το πω και αυτό που είναι και στο ύπεδο. Χωρίς τους συμπαίκτες μου αποκλίνω αυτός που είναι αυτή τη στιγμή με αυτό τα αποτελέσματα. Ξέρω είναι μια πολύ ομαδική δουλειά στο πούμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά εμένα, ανάφερα και πριν, θα γίνω πάντα μεγαλύτερο με αυτό για την ομάδα και για τους συμπαίκτες. Ωραία. Άγγελε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή και να σου ευχηθούμε τα καλύτερα στην συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε επίσης μέρος και της ομάδας που καλύπτει κάθε αγώνα σε αυτό το βιβλίο για να αγωνιζόμαστε. Να είστε καλά. Αυτό δηλαδή κάνει και πολύ καλό προμόσιο στο αθήμα, το οποίο καλώς ή κακώς δεν είναι τόσο διευθυντικό όσο το αγώνα αθήματα. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό. Ο επόμενος καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, ένας από τους κορυφαίους Κύπριους φουτσαλιστές. Φέτος αγωνίζεται στην Ανόρθωση, όπου έχει σημειώσει μέχρι στιγμής 11 τέρματα. Τα τελευταία δύο χρόνια κατέκτησε εισάριθμα double με τον Αποέλ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στο φουτσαλ από την ΣΠΕΣ Τροβόλου, όπου αγωνίστηκε για 6 χρόνια. Κωνσταντίνε, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σας χαίρετο και εγώ με τη σειρά. Να πάμε πρώτα να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, μια αναμέτρηση όπου η Ανόρθωση κέρδισε 4-0. Ήταν πιο εύκολη η νίκη από ό,τι περιμένατε? Σίγουρα, περιμέναμε μια ΑΕΚ σίγουρα πιο ανταγωνιστική. Είναι ένα ντέρμπι της Λάρνακας. Εντάξει, πήγαμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί από το πρώτο λεπτό. Κυριαρχήσαμε στον αγώνα και πήραμε το ζητούμενο που ήταν 3-0. Και γενικά, η δική σου εμφάνιση με τα δύο τέρματα, πώς την κρίνεις, αλλά και από την ομαδική προσπάθεια απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι τόσο αδύναμη όσο ίσως άλλοι αντίπαλοι? Όχι, σίγουρα δεν θα τόσο αδικείται από την βαθμολογία. Έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Εντάξει, η δική μου παρουσία στο παιχνίδι ήταν οδηγική. Σιγά σιγά θα πρέπει να βρούμε το ρυθμό μας και να είμαστε ακόμη καλύτεροι και πιστεύω στη συνέχεια θα είμαστε όπως πρέπει για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Η συγκομιδή της Ανόρθωσης μέχρι στιγμής είναι 21 βαθμοί. Έχετε μία ήττα στο πρωτάθλημα. Εσείς στην ομάδα πώς κρίνετε την συγκομιδή αυτή και θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, διότι η ήττα ήρθε σε ένα παιχνίδι με στενό σκορ μάλιστα? Εντάξει, ήρθε από την Ομόνια σε έναν ντέρμπι. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε το απόλυτο. Εντάξει, φανήκαμε άτυχοι σε εκείνο το παιχνίδι, όμως
στα περισσότερα παιχνίδια ήμασταν έτοιμοι και σοβαροί, όπου πήραμε από το κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς και απλά τώρα προχωρούμε και βλέπουμε μπροστά. Και ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην 10η αγωνιστική. Θα μεσολαβήσουν μερικές μέρες μέχρι να μετρήσει αυτή, όμως ήδη περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το παιχνίδι. Εσείς πώς το προσεγγίζετε την αναμέτρηση αυτή και τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, πρώτα προέχει το παιχνίδι μας κυπέλλου με το ΑΠΟΕΛ νοκάουτ στο Λευκόσιο μέσα στις επόμενες μέρες. Όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι, ανάλογα θα δούμε και τη συνέχεια. Εντάξει, μια και ανάφερες και το κύπελλο, είχαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής το πρόγραμμα. Ένα παιχνίδι όπου είναι επανάληψη του περσινού τελικού, με διαφορά ότι εσύ πέρσι αγωνιζόσουν στον ΑΠΟΕΛ. Το ότι αγωνίζεσαι απέναντι στην πρώην σου ομάδα στους 8 του κυπέλλου, θα αποτελέσει ίσως πλεονέκτημα για την ανόρθωση? Έχεις κάτι να δώσεις περισσότερο, ή οι ομάδες είναι ήδη γνωστές και δεν έχεις και κάτι να προσφέρεις περισσότερο σε αυτόν τον τομέα? Σίγουρα, εντάξει, άλλαξα ομάδα, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα δώσω 100% των δυνατοτήτων μου για να βοηθήσω την ομάδα μου να περάσει στον επόμενο γύρο. Τώρα, εντάξει, τότε αγωνίζομαι απέναντι στην παγιά μου ομάδα, κάποτε θα γίνονται και αυτό, δεν θα με επηρεάσει στην απόδοσή μου, όμως θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε την πρόκληση. Και κλείνοντας, να πάμε λίγο σε πιο προσωπικό θέμα. Φέτος πήγες στην ανόρθωση. Είναι η εντύπωσή μας ότι δεν χρειάστηκες και ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο. Ήδη ξεκίνησες δυνατά. Εσύ πώς κρίνεις τη γενική σου παρουσία στη φετινή σεζόν? Εντάξει, στη φετινή σεζόν είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Δεν έχω δώσει ακόμα το 100% των δυνατοτήτων μου και πιστεύω στη συνέχεια, με το που πάρουμε ακόμα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των συμπαιχτών μου, να είμαι ακόμα πιο καλό, να είμαι ακόμα καλύτερος, να δώσω το 100% της απόδοσης που μπορώ να δώσω μέσα στο γήπεδο και να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει στο στόχο της. Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή και να σου ευχηθούμε και τα καλύτερα για την συνέχεια της σεζόν. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Με την συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Κουλουμπρί, ολοκληρώσαμε άλλη μια εκπομπή Futsal Unlimited από τον Alpha Sports TV. Μαζί σας θα είμαστε στην συνέχεια για περισσότερο futsal, περισσότερη αθλητική δράση. Καλή συνέχεια σε όλους.